Δεν ξέρω αν έπρεπε να θέλω να τελειώσω το 2019 ή όχι. Γιατί το 2019 πράγματι για μένα προσωπικά τέλειωσε με τον ωραιότερο τρόπο. Καθώς εξελέγει ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος, εγκαταστάθηκα και εθρονίστηκα εδώ, αλλά εθρονίστηκα στις καρδιές των υπέροχων ανθρώπων της Φθιώτιδος και πραγματικά από τη μέρα που έχω έρθει εδώ ζω μια διαρκή γιορτή, ένα πανηγύρι χωρίς σταματημό. Μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή επικοινωνίας και μια γιορτή χαράς. Πιστεύω ότι δεν περιορίζονται αυτά τα αισθήματα στα όρια του κτιστού χρόνου, αλλά υπερβαίνουν τον χρόνο γιατί η ποιότητά τους προέρχεται από την αιωνιότητα. Εύχομαι σε όλους τους αδελφούς μου εν Χριστώ, σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όσους αυτή την ώρα με βλέπουν ή με ακούν, εύχομαι ολόψυχα και ολοκάρδια το 2020 να είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2019. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Σαν ευχή λέγεται εύκολα. Δεν θέλω να το πω σαν ευχή, θέλω να σας δώσω και τη συνταγή. Αν ο κάθε ένας από εμάς, όλοι μας ανεξαιρέτως, προσωπικά, ατομικά, κάνουμε μία προσπάθεια, έστω μικρή, να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να βγάλουμε κάτι καλό που έχουμε μέσα μας, ωραίες σκέψεις, ωραία αισθήματα, ωραίες ιδέες, ωραίες συμπεριφορές, ωραίες πράξεις, αυτομάτως ο κόσμος μας, κατά έναν, τουλάχιστον άνθρωπο, θα γίνει καλύτερος. Αν το κάνουμε όλοι μαζί, θα γίνει πολύ καλύτερος. Άρα μπορούμε το 2020 το λιγότερο να είναι καλύτερο από το 2019. Και αν η προσπάθειά μας ενταθεί ακόμη περισσότερο, μπορεί να είναι και η καλύτερη χρονιά της ζωής μας. Εύχομαι λοιπόν, αδέλφια μου, παιδιά μου, φίλοι μου, βγάλτε ό,τι καλύτερο έχετε από μέσα σας. Αναδείξτε τον καλό σας σε αυτό. Βγάλτε τους θησαυρούς που έχετε μέσα σας. Τη ζωή μας θα γίνει καλύτερη, ωραιότερη και ομορφότερη. Καλή χρονιά.